Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα. Όσον αφορά το ρόστερ, χρειαζόμαστε 2-3 ακόμα παιδιά. Γενικά για το παιχνίδι τώρα, εντάξει, υπάρχουν σημεία που πρέπει να βελτιώσουμε. Γενικά είμαι ευχαριστημένος όσον αφορά την κυκλοφορία της μπάλας και τις φάσεις που δημιουργήσαμε. Αμυντικά είχαμε κάποια θέματα, τα οποία τα πληρώσαμε με 2 γκολ. Αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη, είναι κουρασμένα τα παιδιά. Πιστεύω ότι όπως και η Αλεξανδρούπολη έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης, ώστε να είμαστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει. Δοκιμάσατε νέους ποδοσφαιριστές μέσα? Εντάξει, σε σχέση με πέρυσι έχουν φύγει 4-5 βασικοί. Έχουμε πάρει 3-4 παιδιά. Δεν ήταν όλοι σήμερα. Εντάξει, έχουμε βάλει κάποια παιδιά. Έχουμε θέματα λίγο στις πλευρές εκεί. Είχαμε κάποιες απουσίες στα άκρα. Εντάξει. Πιστεύω ότι θα. Πού θεωρείτε ότι μπορεί η ομάδα να έχει κενά για να βελτιωθεί? Πού πονάει η ομάδα? Χρειάζεται αυτή τη στιγμή κάποιες ποδοσφαιριστές όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι και στα πλάγια, γιατί έχουμε κάποιες απουσίες σε σχέση με πέρυσι. Αλλά εντάξει, γενικά και στην άμυνα κάποια δεν μ' αρέσαν σήμερα και κάναμε εύκολα λάθη και δεχτήκαμε γκολ, αλλά είναι νωρίς ακόμη πολύ. Θα διορθώσετε αυτό στην πορεία. Πιστεύω, ναι. Το επόμενο φιλικό κόστος ποιο είναι? Παίζουμε το Σάββατο στην Ξάνθη με την Βιστονία, μια ομάδα Αλφα τοπικού. Και έχουμε τον αγώνα Κυπέλλου την άλλη εβδομάδα. Με ποια ομάδα έχετε κληρωθεί? Στα Γιάννητσα παίζουμε εκτός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Να είστε καλά και καλή χρονιά. Ζόραν, τρίτο παιχνίδι για την ομάδα. Αρχίζει σιγά σιγά να έχετε εικόνα. Ακριβώς έτσι. Σιγά σιγά μαζί με το team προπονητικό και τη διοίκηση και με τη δουλειά που κάνουμε μέσα στις προπονήσεις και από τα φιλικά, αρχίζουμε, φαινόμαστε πιο ομάδα και να βγάζουμε τα πράγματα που έχουμε βάλει στόχο, δηλαδή να ντουμπλάρουμε τις θέσεις στο ρόστερ, να υπάρχει υγιέστατος ανταγωνισμός, να την κάνουμε την ομάδα όσο πιο επαγγελματική μπορούμε, με την έννοια, ξέρετε, πολλά παιδιά δουλεύουν, έχουν τις οικογένειές τους και έχουν προτεραιότητες. Εμείς εκεί, ας πούμε, μιλήσαμε και στα παιδιά, θέλουμε να ανανεώσουμε την ομάδα, να την κάνουμε όσο πιο νεανική γίνεται και επαγγελματική. Με κατά αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να βγάλουμε και μετάβριο καλύτερη δουλειά, μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη διάρκεια. Σας το είπα και στην πρώτη συνέντευξη με το ΠΑΟΚ, ασχέτως που πρώτο φιλικό ήταν άτσαλο, με την έννοια έπρεπε να τηρήσουμε μια υποχρέωση απέναντι στο ΠΑΟΚ για αυτό το φιλικό. Εμάς δεν μας βόλευε, επειδή ξεκινήσαμε μόλις προετοιμασία. Ήταν πολύ νωρίς, φανή. Ακριβώς. Αλλά δεν πειράζει, όμως κοιτάμε τη δουλειά. Η φιλοσοφία είναι αυτή. Πέρα από το αποτελέσμα, το οποίο θέλουμε οπωσδήποτε, για την κατηγορία που είναι πιο δύσκολη από ό,τι η περσινή, θέλουμε και να συνδυάζουμε ένα όμορφο παιχνίδι με αυτοματισμούς, με προσωπικές ενέργειες και με το ταλέντο των παιδιών. Αυτή τη στιγμή περισσότερο βλέπω το ταλέντο και ατομικές ενέργειες παρά τους αυτοματισμούς που θέλουμε σαν ομάδα να έχουμε. Σιγά σιγά όμως με το κάθε παιχνίδι βλέπουμε και ένα-δύο πράγματα παραπάνω που θα θελήσουμε. Σίγουρα θέλουμε δουλειά. Υπάρχει Σάββατο ένα πολύ δυνατό φιλικό με το Ορφάνι πάλι. Και το κύπελο, το άλλη Κυριακή, που τα μας είναι. Εκεί που είναι το μεγάλο στοίχημα. Το μεγάλο στοίχημα σχετικό είναι αυτό. Δεν θα έρθει τέλος του κόσμου έτσι, αν δεν περάσουμε. Αλλά εμείς, εκεί είναι επικέντρωση για μας σαν ομάδα. Το θέλουμε να περάσουμε για την ψυχολογία μας, για την αρχή και για όλα τα σχετικά. Είναι κύπελο Ελλάδος. Είναι μια. Ακριβώς, είναι μια, μπορεί μεταύριο να έρθει μια μεγάλη ομάδα, είναι διαφήμιση για την πόλη. Ακριβώς. Μακάρι όλα να πάνε καλά και με λίγη τύχη να είμαστε έτοιμοι την άλλη Κυριακή. Όπως έκανε ο Άρης Σαββάτου που αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό. Ακριβώς. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.